Για μεγάλο οικονομικό πλήγμα κάνουν λόγο καταστηματάρχια στην κεντρική αγορά 1866 στο Ηράκλειο, καθώ καλούνται να απομακρύνουν του πάγκου και τι ειδικέ κατασκευέ που έχουν στήσει στο κοινό χώρο, μέσω των οποίων εκθέτουν τα παραδοσιακά προϊόντα, τα είδη λαϊκή τέχνη και όχι μόνο, διότι στην αντίθετη περίπτωση θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση σκούπα από τη δημοτική αστυνομία. Έχουμε πρόβλημα με το Δήμο πέντε χρόνια, έξι χρόνια τώρα μετά που είχαμε πάει στον κύριο Ραμπρινό, μα έδωσε το OK για τα δύο πλακάκια. Τώρα, προθέσει ήρθε ένα από τη Δημοτική Αστυνομία και μα ειδοποίησε ότι αν τυχόν δεν τα βγάλουμε απάνω από το πεζοδρόμιο, θα έρθει μια μέρα, θα έρθει μια μέρα με το φορτηγό. Θα τα φορτώσει, την ενδιαφέρει να βγούμε απάνω από το πεζοδρόμιο. Όπω υποστηρίζουν, τη σχετική προειδοποίηση έλαβαν από άντρε τη Δημοτική Αστυνομία με τι εξελίξει να έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην καρδιά του Ηρακλείου. Κατασηματάρχε προχωρούν στη συλλογή υπογραφών με στόχο να κάνουν χρήση του επίμαχου χώρου κάτω από το σκαλοπάτι, κάνοντα λόγο για ζήτημα επιβίωση του κλάδου του. Δηλαδή, να περάσει ο καταναλωτή, όχι να ανεβάσει το πόδι του και να μπει μέσα στο μαγαζί, yeah, αλλά να το συναντήσει το εμπόρευμα στο πόδι του. Αυτό του δίνει μια περισσότερη ελευθερία και άνεση να περιεργαστεί το εμπόρευμα, να το πιάσει και να το αγοράσει πιο εύκολα. Υπάρχει αγανάκτηση για τον λόγο και μόνο ότι αυτή η παραδοσιακή αγορά είναι πάνω από 60, 70, 80 χρόνια. Είναι κρίμα γιατί αυτό ο Δήμαρχο του καινούριο τον ψήφισε ο κόσμο, ο Ηρακλιώτη, να υποστηρίξει το καλό και την παράδοση του Ηρακλείου. Ο παππού μου έλεγε το ψωμί τρώγε με το μέλι, όχι με το ξύδι. Κάναμε λοιπόν ένα σωρό έξοδα για να φτιάξουμε καινούριου πάγκου. Παράλληλα, καλούν τον Δήμαρχο Ηρακλείου να στηρίξει το παραδοσιακό χρώμα τη αγορά και την τοπική οικονομία, επισημένοντα ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητα των πολιτών και τουριστών. Πιστεύω ότι θα το δεχτεί και ο Δήμαρχο, γιατί ε, είναι ένα άνθρωπο, από ό,τι γνωρίζουμε, ο οποίο είναι θειασότη τη παράδοση, τη ιστορία. Και πιστεύω ότι θα αφήσει την αγορά έτσι όπω και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Στα τέλη τη εβδομάδα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Κοινοχρήσεων Χώρων με τον αρμόδιο Δήμαρχο Γιώργο Αγριμανάκη να δηλώνει ότι μέλημα τη Δημοτική Αρχή είναι να στηρίξει την εμπορικότητα και από την άλλη την ελεύθερη πρόσβαση πολιτών, επισκεπτών και ατόμων με κινητικά προβλήματα.